Μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο με τίτλο «Η φάρμα του διαδικτύου η περιφέρεια Κρήτης, η Google και ο οργανισμός Safer Internet ενώνουν δυνάμεις υψώνοντας ασπίδα προστασίας για τα ανήλικα παιδιά που αντιμετωπίζουν κινδύνους σερφάροντας ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο». Ω Google πιστεύουμε ότι το διαδίκτυο είναι ένα πολύπλευρο εργαλείο για τα παιδιά να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και επίσης να εξερευνήσουν όλο τον κόσμο και τον απέραντη δυνατότητα ε, πληροφορίας. Δύο στα δέκα νήπια στην Ελλάδα σερφάρουν στο διαδίκτυο. Ένα στα εκατό έχει κινητό τηλέφωνο και προφίλ στο Facebook. Αυτό θα πρέπει λίγο να μας ανησυχήσει, ειδικά το ότι ένα παιδί νήπιο έχει ένα κινητό τηλέφωνο και ένα προφίλ στο facebook κατανοούμε ότι δεν το έχει κάνει τον ήπιο, το έχει κάνει ένας γονέας για το παιδί του. Ε, πόσο σημαντικό είναι εκείνη τη στιγμή να κατανοήσει αυτός ο γονέας ότι θέτει το παιδί του πιθανώς σε κάποιο κίνδυνο γιατί δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα του παιδιού του. Αυτό που τα φέρνει αντιμέτωπα με τον κίνδυνο είναι το γεγονός πως είναι σε θέση από μόνα τους να δημοσιοποιούν ανεξέλεγκτα προσωπικά δεδομένα δικά τους και τρίτων ατόμων. Όπως ακριβώς ένα παιδί μπορεί σε ένα πάρκο να βρεθεί σε ένα επικίνδυνο σημείο που υπάρχουν ε, Ακάλυπτα σίδερα, που υπάρχουν ε, επικίνδυνα σημεία που μπορεί να πέσει από κάποιο ύψο, έτσι ακριβώ είναι και το διαδίκτυο. Και ω γονεί, ω δάσκαλοι, πρέπει να παίξουμε τον ίδιο ακριβώ ρόλο στο διαδίκτυο όπω και στον πραγματικό κόσμο. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να αναπτύξει την κριτική ικανότητα των παιδιών ώστε να μπορούν να διακρίνουν του κινδύνου και να αντιδρούν σωστά και υπεύθυνα απέναντί του. Νομίζω ότι θα είναι ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγιση στο ασφαλώ διαδικτύου, ιδιαίτερα για τα παιδιά τη μικρή ηλικία του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Το αποκορύφωμα μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία δεν θα είναι το τέλο, αλλά η αρχή και η συνέχεια όλη αυτή τη ιστορία. Με τη βοήθεια του θεατρικού διαδραστικού περιεχομένου της εκδήλωσης, τα παιδιά που παρακολουθούν τις παραστάσεις προσλαμβάνουν σύνθετα μηνύματα για το πώ μπορούν να ωφεληθούν από την περιήγηση του στο διαδίκτυο, όσο και να προστατευτούν. Εκνότητα, και η νεότητα της ηλικία φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με περιεχόμενα παραπλανητικά, παράνομα και με χρήστες του διαδικτύου που κρύβονται στην ανωνυμία τους και χρησιμοποιώντας και την αφέλεια των παιδιών προσπαθούν να κάνουν πράξη τις κακόβουλες σκέψεις τους. Νούμερο ένα πρόβλημα που έχουμε και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι η αλόγιστη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο δικών μα προσωπικών δεδομένων, αλλά και δεδομένων τρίτων, φωτογραφίε, βίντεο, χωρί να έχουμε ζητήσει την άδεια αυτών των ανθρώπων, κάτι το οποίο, καθώ μα λέει η νομοθεσία, είναι και παράνομο. Όπω επισημαίνει ο συντονιστή του προγράμματο Αριάθνη και συγγραφέα του βιβλίου, στο οποίο βασίζεται η θεατρική παράσταση, η ανταπόκριση στο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με τη βοήθεια τη Google παράλληλα σε 10 πόλει τη Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ήδη στο Ηράκλειο και στα Χανιά έχουμε εκπαιδεύσει 50 άτομα, επαγγελματίε υγεία αλλά και εκπαιδευτικού, όπου κάνουμε δράσει πλέον και στα σχολεία αλλά και ενημερώνουμε του γονεί σε όλο το νησί.